δούμε λοιπόν τον Μιχάλη τον Μητακίδη, ο οποίος ήταν στο συγκρότημα, στους active member, ο οποίος βγαίνει και κάνει μία δήλωση λοιπόν και λέει ότι τους έντεχνους τους φτύνω στα μούτρα και δεν θέλω να δω κανέναν. Μία δήλωση η οποία έχει συζητηθεί και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει έτσι μια συνέχεια σε όλη αυτή την κόντρα. Κάνει και μεγάλες, κάνει και πολλά παιδιά, τους κάνει πάρα πολύ πετυχημένους και τους κάνει και πάρα πολύ γνωστούς. Υπάρχει προσέγγιση, σας βλέπεις ότι υπάρχουν ηλικίες, ας πούμε, 17, 16, 18 που ψάχνουν να βρουν τους active member και τι έχει γίνει με εσάς. Ναι, έχουμε, φυσικά και έχουμε και πολύ νέο κόσμο και έχουμε και τα παιδιά αυτών που μας ακούγανε κάποτε, ας πούμε. Σε λίγο θα έχουμε και τα εγγόνια, έτσι όπως πάμε. Ναι. Εκτός αυτού όμως, τα παιδιά, το έχουμε ζήσει όλοι, πέφτουν στο information overload της εποχής τους, σε αυτό το, πνίγονται από πληροφορίες και το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι να έχουν επιλογή, Γρηγόρη μου, και ό,τι θέλουν να διαλέξουν. Έχεις πολύ δίκιο. Ένα παιδί δηλαδή μπορεί να καταστραφεί αν δεν έχει επιλογή. Αν αυτό που συμβαίνει τώρα με την τραπ είναι επιλογή του κόσμου, η επιλογή κάποιον σεβαστό, απολύτως. Και όχι μόνο με την τραπ, γιατί το κακοφορμισμένο ροκ που το βάζεις, ας πούμε, ή το έντεχνο. Το έντεχνο είναι πολύ πιο υποκριτικό από αυτά τα παιδιά. Έρχονται και αυτοί οι έντεχνοι να υπογράψουν την καταδίκη όλων των μουσικών του κόσμου, οτιδήποτε δεν είναι τη δική του αγωνία. Του έχω γνωρίσει όλου. Του φτύνω στα μούτρα όλου. Στο λέω έτσι. Ναι, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν κρατά κάποιου. Νομίζω ότι δεν κρατάω κανένα. Δεν κρατά κανένα. Κανέναν, όχι. Δεν θέλω να ξαναδώ κανέναν. Τόσο πολύ. Ναι, ναι. Μόνο. Πρόσεξε, είμαι ένα παιδί μεγαλωμένο με συνθέτε. Οι δίσκοι παλιά, θυμάσαι, παίρναμε ένα δίσκο. Βεβαίως. Και έλεγε Σταύρος Ξαρχάκος και από κάτω τον ερμηνευτή έλεγε, π.χ. ας πούμε τον Γιώργο Νταλάρα, έλεγε τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι. Εγώ είμαι αυτής της εποχής ακόμα. Μάλιστα. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο. Κατάλαβες. Το μέγεθος ήταν ο συνθέτης και ο στιχουργός. Οι άνθρωποι ερμηνεύανε. Αν τους δίνανε να ερμηνεύσουν κάτι για το τσίρκο, θα το κάνανε εκείνη την εποχή όπως το έχουν κάνει οι περισσότεροι. Τώρα το έντεχνο τι έκανε. Το έντεχνο ήρθε με φόρα πολύ. Αυτό το λέμε έντεχνο για να καταλαβαίνόμαστε πρώτα. Καταλαβαίνω. Ήρθε με φόρα πολύ, γεμάτο ατάλλαντους τύπους και μουσικά και στιχουργικά και ερμηνευτικά. Παναγία μου, να πούμε. Είναι τραγική να πούμε. Καμιά φορά οι τύποι που είναι στα μαγαζιά της παραλίας έχουν. Είναι performer. Π.χ. ο Μαζονάκης, ας πούμε, είναι performer. Ας πούμε. Έχει κάτι αυτός. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο. Αλλά έτσι για να το πω, ας πούμε, το λέω περισσότερο για να προσβάλλω τους άλλους, κατάλαβε. Με αυτούς λοιπόν υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο, γιατί κάνανε πολύ κακό στα μουσικά πράγματα της Ελλάδας. Τους τη χρωστάω και θα με έχουν πάντα απέναντι. Εδώ με πέρα μάτιο της, με είδες, Ναι, μου είχε κάνει εντύπωση που δεν κρατάς όμως έστω ένα-δύο ανθρώπους έστω να πεις. Όχι, δεν κρατάω, εγώ. Δεν κρατάω, θα σου εξηγήσω γιατί δεν κρατάω. Γιατί στην πορεία ξέρω ότι σε δύο μήνες θα είναι έτσι κι αυτοί. Είναι τόσο απορροφημένοι και πώς ξεσκεπαστήκανε τώρα, Γρηγόρη μου, όλοι αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι απίστευτο. Πώς ήταν μπροστάριδες αυτοί να καλύψουν το διαχωρισμό του κόσμου, δεν θα τους το συγχωρέσω ποτέ. Ποτέ. Αυτό δεν τους το συγχωρέσω ποτέ. Ήταν μπροστάριδες αυτοί. Υπήρχαν παιδιά από το ροκ, παιδιά από το τραπ, από το hip hop, σίγουρα πάρα πολλοί που λέγανε όχι, ρε παιδάκι μου, δεν θέλουμε να παίξουμε με το διαχωρισμό του κόσμου όπως γίνεται. Αυτοί το δεχτήκαν, το καταπήκαν, το κάνανε σημαία τους. Γιατί έχουν μάθει να λειτουργούν σε αγγέλες. Μάλιστα. Πρόσεξε αυτή τη στιγμή που σου λέω αυτό, μου κάνει μεγάλη ζημιά. Γιατί? Εμένα, εμπορικά, ρε παιδάκι μου. Μου κάνει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε και εμένα και ακούνε και αυτούς. Ναι. Ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Γιώτα Γιάννα. Για μένα. Σαν ερμηνεύτρια. Κοντεύει η γυναίκα τα 90 να είναι καλά, να πούμε. Έχει περάσει από όλα τα σκυλάδικα της Ελλάδας. Τέτοια ψυχή δεν έχω δει σε κανέναν από αυτούς. Όλους μαζί να τους βάλεις. Και είναι ένα ανθρωπάκι, έτσι, ένα υπέροχος άνθρωπος. Για να καταλάβεις ότι αυτοί έχουν λερώσει το στόμα τους με πάρα πολλά πράγματα και τους χαρίζονται όλοι. Αλλά τους χαρίζονται όλοι. Αυτούς που πρέπει να τιμήσουμε, θα τους τιμήσουμε. Τιμώ τον Ξαρχάκο, τιμώ τον Σπανό, τιμώ όλους τους μεγάλους μας συνθέτες, τιμώ τους στιχουργούς μας, τους απίστευτους, τους μοναδικούς, ας πούμε, τους ποιητές μας κτλ. Από εκεί τι να τιμήσω, ρε Γρηγόρη μου, συγχωράμε να μου. Τι να τιμήσω. Να τιμήσουμε την επιλογή του κόσμου. Βέβαια, εγώ δεν την αιμονή τους να βγάζουν χρήματα να την τιμήσουμε, άντε. Κατάλαβες, το ότι δεν αφήνουν χώρο σε κανέναν, άντε. Αυτό να τους το καταλογίσουμε. Τίποτα άλλο, δεν θέλω, συγχωράμε, θα γίνω πολύ. Μάλιστα.
Χήμαρος λοιπόν ο κύριος Μητακίδης, είπε αυτά που ήθελε να πει, είναι η προσωπική του άποψη.